Να ευχαριστήσω και εγώ την κομματική οργάνωση του ΚΟΕ για την πρόσκληση και για την συζήτηση. Πιστεύω ότι χρήσιμη που θα ακολουθήσει. Θα προσπαθήσω να σας δείξω ορισμένα θέματα, γιατί σίγουρα εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων που θέτει ο σεισμός σε ένα προδομικό συγκρότημα, τα οποία τουλάχιστον να προσθέσουν κάτι στη γνώση την οποία πρέπει να έχει ο πολίτης σε μια περιοχή που είναι σεισμική, για να μπορεί να επηρεάσει τη γειτονιά του, το Δήμο, την περιφέρεια, μια που πιστεύω και ο υποψήφιος περιφερειάρχης πολύ καλά ανέφερε όλα τα στάδια τα οποία περνάει η σεισμική θωράκιση. Είδατε ότι στην περιοχή μας έχουμε αρκετά ρήγματα τα οποία απειλούν την πόλη μας και σε όλη την Ελλάδα. Το γνωστό ρήγμα της Βόλβης, του Ιερισσού, δίπλα είναι του Παγκαίου, του Ανθεμούντα που είναι εδώ κοντά στο αεροδρόμιο, τα οποία κατά καιρούς ιστορικά έχουν δώσει τους σεισμούς που ο πιο γνωστός είναι ο σεισμός της Βόλβης, ο οποίος έδωσε τις βλάβες που έδωσε τότε στην πόλη και έγινε η ΑΣΒΕ, η οποία έδινε τα δάνεια για να γίνουν οι αποκαταστάσεις και να αποκατασταθούν τα κόκκινα και τα κίτρινα και ίσως κάποια πράσινα τα οποία είχαν κάποιες ελαφρές βλάβες. Το πρόβλημα το οποίο θέτει ένα σεισμός είναι, όπως το καταλαβαίνετε περισσότερο, είναι η ταλάντωση, η έντονη ταλάντωση όλων των κατασκευών με διαφορετική δύναμη και διαφορετικές επιταχύνσεις στα θεμέλια τους. Αυτές οι δυνάμεις και οι επιταχύνσεις που μπαίνουν στα θεμέλια των κτηρίων βάζουν το κτίριο σε μία κίνηση η οποία, ανάλογα με την ενέργεια, με τους κύκλους που δημιουργεί αυτός ο σεισμός, επιφέρει, μερικά κτίρια δεν μπορούν να αντέξουν αυτή την κυκλική κίνηση που επιβάλλουν ο σεισμός και παθαίνουν βλάβες. Οι βλάβες αυτές μπορεί να είναι ελαφρές, μεσαίες ή βαριές και κάποια στιγμή το κτίριο μπορεί να αποδιοργανωθεί και να καταρρεύσει. Η στόχη που βάζει η πολιτεία είναι να έχουμε τέτοιους κανονισμούς και οι μηχανικοί να σχεδιάζουν τα κτίρια με αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να αντέχουν το σεισμό σχεδιασμού, όπως λέμε. Αυτό δηλαδή τον μέσο σεισμό που κατά τη διάρκεια ζωής του κτιρίου και σε μία περιοχή είναι ο χαρακτηριστικός σεισμός ο οποίος θα πρέπει να αντέχει το κτίριο. Σε σπάνιες περιπτώσεις όπου ο σεισμός αυτός θα υπερβεί αυτή την τιμή, τότε επιτρέπει ο κανονισμός κάποια από αυτά τα κτίρια να καταρρεύσουν. Αλλά ο στόχος είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Έτσι λοιπόν η πολιτεία μέσα από τους φορείς της, μέσα από το δίκτυο πλαισιογράφων που ακούσατε, κάνει κανονισμούς, επιδίνει περιγραφή αυτών των σεισμικών δυνάμεων για σχεδιασμό και έτσι ο μηχανικός όταν βγάζει την άδεια θωρακίζει το κτίριο έναντι αυτού του σεισμού σχεδιασμού. Το ερώτημα είναι, γίνεται πάντα έτσι? Η απάντηση είναι ότι δεν γίνεται πάντα έτσι για πολλούς λόγους που θα αναφέρουμε στη συνέχεια κάποιους από αυτούς. Έτσι λοιπόν οι βλάβες που είχε η Θεσσαλονίκη και θα έχει και στο μέλλον από μελλοντικό σεισμό οδηγούν σε μία μείωση της ικανότητας του κτηρίου να παραλαμβάνει σεισμικά φορτία. Και αν μην έγινε σωστή αυτή η ενίσχυση τότε το 1978, το κτίριο επανέρχεται στην κατάσταση που είχε πριν τον σεισμό. Αν όμως υποστεί έναν καινούριο μεγαλύτερο σεισμό, τότε και αυτά που ήταν πράσινα θα γίνουν και αυτά πιθανόν κίτρινα ή κόκκινα. Στο σεισμό λοιπόν της Θεσσαλονίκης, από ένα πληθυσμό κτηρίων 67.000 περίπου κτίρια, είχαμε 3.500 κόκκινα, είχαμε 14.000 κίτρινα και 50.000 πράσινα. Άρα η Θεσσαλονίκη τα πήγε καλά. Και πράγματι τότε ήταν ο πρώτος σεισμός που έγινε για τα τελευταία 40 χρόνια τότε που γνωρίζουμε εδώ την σεισμική ιστορία της πόλης μας. Λέγαμε όλοι ότι οργανωθήκαμε, έγινε ο έλεγχος των κατασκευών, τα πράγματι τα κόκκινα ήταν σχετικά λίγα και είχαμε ένα κόστος χωρίς τις έμεσες απώλειες και νέες διανοίξεις οδών περίπου 1,5 δις ευρώ.
Τώρα, εδώ επίσης, αυτά που σας είπα όσο μπορούσα πιο απλά, άρα λοιπόν, ξεκινάμε από το ρήγμα, έχει αποτυπωθεί το έδαφος με πάρα πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει και πιθανόν να αναφερθεί ο κ. Σπιτιλάκης των μικροζωνικών, των γεωλογικών συνθηκών που είναι πάρα πολύ γνωστά και καταγεγραμμένα. Ξέρουμε την κατανομή του πληθυσμού, την κατανομή του δομημένου περιβάλλοντος και μπορούμε να αποτυπώσουμε με πάρα πολύ αξιόπιστο τρόπο τον χάρτη της κατανομής των λαβών. Αυτό λοιπόν για το σεισμό του 78, το βλέπετε για το κέντρο κυρίως, υπάρχουν και η ανατολική περιοχή. Βλέπετε ότι στην Άνω Πόλη δεν είχαμε πολλές βλάβες, όσο κατεβαίναμε προς την Ολυμπιάδος είχαμε πιο έντονες βλάβες και παρουσιάστηκαν αυτά τα κόκκινα, οι νησίδες και τα λοιπά κοντά στην Προξένου, κοντά στη Τσιμισκή και βλέπετε όλα αυτά τα κίτρινα τα οποία έτσι ήταν κίτρινο στον άμεσο έλεγχο που έγινε μετά το σεισμό, κίτρινο προς το κόκκινο. Ήταν μια εικόνα η οποία για ένα συγκρότημα σαν τη Θεσσαλονίκη με έναν αντισεισμικό κανονισμό του 59, ο οποίος δεν είχε ιδιαίτερα μελετηθεί για αντισεισμικές διατάξεις, τα πήγε πάρα πολύ καλά, ίσως λόγω της συνειδητοποίησης των μηχανικών και λόγω και της παιδείας που είχαν εδώ από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπου πολλά από αυτά τα κτίρια διέθεταν ένα πυρήνα στο κέντρο τους, και τυχώματα αυτά, τα τυχώματα του πλησμένου σκληροδέματος για τα κλιμακοστάσια, τα οποία πήραν και η τυχοποία πήρε πολύ σεισμική φόρτιση και έτσι άφησε λιγότερη σεισμική φόρτιση για τον φέροντο οργανισμό και τα κτίρια πήγαν σε γενικές γραμμές πάρα πολύ καλά. Κάνοντας κάποια σενάρια σε κάποιες εργασίες ερευνητικές, κυρίως στο Ινστιτούτο μας και με συνεργασία με τα πανεπιστήμια, εξετάσαμε διάφορες εκδοχές αν ξαναέσπαζε το ρήμα της Βόλβης, τι δυνάμεις, τι επιταχύνσεις θα είχαμε κατανεμημένες στο πολυδομικό συγκρότημα. Και για να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες, βλέπουμε ότι οι επιταχύνσεις που θα περιμένουμε από το ρήγμα της Βόλβης δεν θα είναι το 16%, το 16% της επιτάξης βαρύτητος που γράψαμε τότε, η κεντρική επιτάξη θα λέγαμε, η δύναμη στο ξενοδοχείο, στο κέντρο εδώ στο City, αλλά θα είναι παραπάνω, ανάλογα με το έδαφος. Έτσι θα φτάσουμε και ποσοστά 28%, 30% επιταχύνσεις οι οποίες θα είναι στο βραχώδες υπόβαθρο της πόλης μας. Και μάλιστα αν δούμε τα θέματα των τι απόκριση θα έχει το χαμηλό το κτίριο, το διόροφο, το εξαόροφο και πιθανόν το δεκαόροφο, θα δούμε ότι οι επιταχύνσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν, οι δυνάμεις δηλαδή που θα δημιουργήσουν τις βλάβες, είναι πάρα πολύ σημαντικές και μεγαλύτερες από αυτές τις οποίες περιγράφει ο αντισεισμικός κανονισμός που ισχύει σήμερα για τη ζώνη της σεισμικής επικινδυνότητας της Θεσσαλονίκης. Ένα άλλο ρήγμα το οποίο θεωρούμε ότι έχει μία σημαντικότητα, το ρήγμα της Γερακαρούς που είναι μετά, θα λέγαμε, ερχόμενη προς Θεσσαλονίκη, και αυτό αν το μελετήσουμε και δούμε πώς θα σπάσει και τι σεισμικές επιταχύσεις, δηλαδή δυνάμεις τα οποία θα δημιουργήσουν βλάβες στα κτίρια, θα δούμε ότι και εδώ και για τα διόροφα και για τα εξαόροφα τα πράγματα είναι αρκετά, θα λέγαμε, πιο σημαντικά από αυτά τα οποία είδαμε στην κατανομή του σεισμού του 78. Άρα οι δυνάμεις που θα κουνήσουν τα κτίρια αυτά θα είναι μεγάλες και ίσως μερικές φορές πάνω από αυτά τα οποία προβλέπουν η ζώνη επικινδυνότητας για τον αντισεισμικό κανονισμό. Σε μία καταγραφή των αναμενωμένων βλαβών στο πολυδομικό συγκρότημα της πόλης μας από ένα ερευνητικό πρόγραμμα που έγινε με το εργαστήριο πλησμένου σκληροδέματος, θα δούμε ότι αν έχουμε στο νου μας ότι στο σεισμό του 78 είχαμε 5% κόκκινα και 50% πράσινα, θα δούμε ότι εδώ αυτό που περιμένουμε είναι τα πράσινα να μειωθούν, να είναι στο 38%, τα κίτρινα να ανέβουν στο 50% και τα κόκκινα στο 12%. Με αυτές τις αναλύσεις και τις εκτιμήσεις που δεν νομίζω ότι είναι προς την πλευρά πολύ, είναι στη συντηρητική πλευρά. Υπάρχουν και αναλύσεις που δείχνουν ακόμη χειρότερες κατανομές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι
σε περίπτωση που έχουμε το νέο σεισμικό συμβάν στην πόλη μας, έχουν ρήγματα γύρω από την πόλη, ποιο θα σπάσει αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξέρουμε. Σίγουρο είναι όμως και από άλλες μελέτες, όχι μόνο αυτές, που έχουν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που έγιναν για τα 40 χρόνια του σεισμού του 1978 στις 20 Ιουνίου, προκύπτει πράγματι ότι αναμένουμε για την πόλη μας κάτι πιο ισχυρό από το σεισμό που ήδη έχει υποστεί. Και αυτό, και από το ρήγμα της Γερακαλούς που είναι κοντά στο αεροδρόμιο, βλέπουμε πράγματι ότι οι επιταχύνσεις μέσα στην πόλη θα φτάσουν έτσι και το 40%, 35% ανάλογα με την περιοχή και ανάλογα με το έδαφος. Αυτά βέβαια τα λέμε επειδή είναι κάποια αποτελέσματα από την έρευνα και για να καταλάβουμε ότι η πόλη μας πέρασαν πολλά χρόνια από το σεισμό του 1978, όμως πρώτα δεν πρέπει να εφησυχάζουμε και πρέπει να αποκτήσουμε συνειδητοποίηση του σεισμικού κινδύνου και θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό για να μην σας κουράσω πάρα πολύ γιατί να έχουμε χρόνο για την κουβέντα. Αυτό το οποίο προσωπικά βλέπω και εισπράττω είναι ότι σιγά σιγά, παρόλο ότι υπάρχουν αυτά τα μηνύματα, παρόλο ότι έγιναν πάρα πολλές εκδηλώσεις για τα 40 χρόνια του σεισμού του 1978, υπάρχει μια χαλαρότητα και μια αμέλεια, μπορώ να τη χαρακτηρίσω, σχετικά με την αντιμετώπιση κάποιων παρεμβάσεων στα σημερινά παλιά κτίρια. Παραδείγματος χάρη, ο νόμος για τα αυθαίρετα, ο οποίος ναι μεν λύνει κοινωνικά προβλήματα και πιστεύω ότι έχετε κάνει και άλλες ιδέες πάνω σε αυτά, δημιουργεί την αίσθηση στο μηχανικό ότι μπορεί να βγάζει άδεια για ένα καινούριο κτίριο με τον αντισυμβό κανονισμό για 60 τετραγωνικά και να χτίζει για 150. Και αυτό που σας το λέω, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες έχονται καταγγελίες και βλέπουμε στις επεκτάσεις και δύο πόλεως να βγαίνουν άδειες με στατική μελέτη, με τον κανονισμό για λιγότερα μέτρα από αυτό που πραγματοποιείται. Τι σημαίνει αυτό, ότι αυτό το κτίριο που χτίζεται δεν είναι καλά μελετημένο στατικά και σε περίπτωση έχει το μισό κομμάτι αυθαίρετο, γιατί λέει ο μηχανικός θα το νομιμοποιήσω μετά, και γίνεται στην ουσία ένα πάρα πολύ τροτό κτίριο με απρόβλεπτες συνέπειες για τον μελλοντικό σεισμό. Ένα δεύτερο σημαντικό σημείο είναι ότι το σύστημα αυτό, το Airbnb το λεγόμενο, έτσι, υπάρχουν τεράστιες παρεμβάσεις στην πόλη μας και εσείς πιθανόν να έχετε αντίστοιχες, όπου γίνονται κατεδαφίσεις όλων των τοιχοποιών μέσα σε έναν όροφο, γιατί λέει πρέπει να το ανακαινήσουμε και να το χωρίσουμε για να το νοικιάσουμε για να βγάλουμε περισσότερα χρήματα. Έτσι φεύγει η πρώτη ασπίδα του κτηρίου που στο 1978 έσωσε τα κτίρια, μπαίνουν και ψωσανίδες με αποτέλεσμα η κολόνα και το δοκάρι να μένει ελεύθερο και πιθανόν να παρουσιάσει βλάβη επειδή δεν προστατεύεται από την τυχοποίηση. Άρα η συνειδητοποίηση του σεισμικού κινδύνου αντί να μεγαλώνει, μικραίνει. Η πολιτεία θέσπισε με θεσμικά πλαίσια του προσεισμικού ελέγχου που σας τα είπε καλά και ο υποψήφιος περιφερειάρχης, δεν τα παραλάβω εγώ. Δεν πάει καλά ο προσεισμικός έλεγχος. Βρίσκεται στο 22%, ίσως όχι στο 15%, αλλά τι σημαίνει αυτό, τίποτα δεν σημαίνει. Έτσι, έχει παγώσει, έχει σταματήσει. Κανείς πλέον δεν κάνει προσεισμικό έλεγχο, ούτε η πολιτεία το αναθέτουν σε ιδιώτες, κάποιοι δήμοι που δεν μπορούν να το κάνουν. Ο δε δευτεροβάθμιος έλεγχος που η πολιτεία τον τελείωσε το δευτεροβάθμιο έλεγχο και πηγαίνει για ΦΕΤ, είναι αρκετά πιο πολύπλοκος βέβαια κτλ. Το αν θα αρχίσει να εφαρμόζεται και σε ποιες περιπτώσεις δεν το γνωρίζει κανείς. Τελειώνοντας, εγώ θέλω να επιστήσω την προσοχή και μια που κι εσείς πιστεύω ότι θα μπορείτε να μεταφέρετε κάποια μηνύματα στο περιβάλλον σας, στη γειτονιά, στο Δήμο κτλ. Ότι αυτή τη στιγμή η πόλη, παρόλο ότι βρίσκεται σε μία σε ένα κίνδυνο σεισμικό, ο οποίος επιβεβαιώνεται από όλα τα ρευνητικά προγράμματα, από όλες τις διάφορες μελέτες που κατά καιρούς βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, δεν δείχνει να έχει την αντίστοιχη
σοβαρότητα για αντιμετώπιση αυτού του συστημικού κινδύνου, αυτά τα μηνύματα, όπως με έδωσε η αντιμετώπιση ενός φορέα του Ινστιτούτου Τεχνικής Ομολογίας και Δυσμένων Κατασκευών, το οποίο είναι κοντά στα 40 χρόνια με ένα μεγάλο δίκτυο και ειδικά δίκτυα σε κατασκευές, αντιμετωπίζεται με έναν τρόπο ο οποίος κάθε άλλο παρά του δημιουργεί μέλλον. Λέω ένα παράδειγμα στο Ινστιτούτο στο οποίο δουλεύω, αλλά και η δραστηριότητα της πολιτικής προστασίας, είτε των τεχνικών υπηρεσιών, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίζουν κάποια θέματα, είτε λέγεται πρωτοβάθμιος έλεγχος, είτε τα δελτία ελέγχου μετά από ένα σεισμό. Αυτά τα μηνύματα δείχνουν ότι η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το σεισμικό πρόβλημα δεν είναι τόσο καλή. Πρέπει να γνωρίζουμε τη διαθέσιμη λοιπόν τεχνολογία για τα θέματα σε περίπτωση που έχουμε έναν ιονικό σεισμό, το διαθέσιμο προσωπικό, τον εξοπλισμό, τα σχέδια έκτασης ανάγκης, και αυτά ακόμη δεν έχουν επικαιροποιηθεί. Και όταν γίνεται πρόγνωση για μεγάλο σεισμό, τότε η Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου λέει να επικαιροποιήσετε τα σχέδια ξενοκράτης. Πρέπει να υπάρχει μια οργανωμένη αντιμετώπιση από τους οργανισμούς, από την ΕΙΑ, από τη ΔΕΠΑ, από την πυροσβεστική, ούτως ώστε να υπάρχει μια συνεργασιμότητα κάτω από το Δήμο Θεσσαλονίκης ή από τη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη για την αντιμετώπιση ενός μελλοντικού σεισμού. Πρέπει να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων, η οποία ξεκίνησε μέσα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά στο πλαίσιο ενός έργου της ανθεκτικότητας της πόλης, που ίσως κάποιοι θα το έχετε ακούσει, και αυτό όμως βρίσκεται ακόμη, προχωράει πάρα πολύ αργά, τώρα λόγω εκλογών θα παγώσει. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του τα θέματα των χώρων συγκέντρωσης κοινού. Μπορείτε να μπείτε μέσα να τα δείτε. Πού θα πάει ο καθένας σε περίπτωση που γίνει σκληρός σεισμός. Αυτό βέβαια είναι πυροσβεστικά μέτρα. Αν θα γίνει η πυρκαγιά με το φυσικό αέριο, η πυροσβεστική κτλ. Αυτό που πρέπει να γίνει όμως είναι να ελεγχθούν τα δημόσια κτίρια. Πάση θυσία, να προχωρήσει αυτός ο έλεγχος και να γίνουν και δευτεροβάθμια έλεγχοι για τα σχολεία. Έχει ξεκινήσει αυτό στο Δήμο Θεσσαλονίκης και αυτό καρκινοβατεί. Λοιπόν. Δεν μπορούμε σε μια πόλη όπου έχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, είχε το ΙΤΣΑΚ, ελπίζουμε να το έχει και στο μέλλον, έχουμε το δίκτυο πλεξογράφων, και ο Δήμος ή η Περιφέρεια να λένε μόνο στα λόγια στις προεκλογικές τους εξαγγελίες ότι θα φροντίσουμε την αντισημική θωράκιση μόνο με λόγια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχουν οργανωμένες παρεμβάσεις, πρέπει οι μηχανικοί να βγουν έξω να γίνουν οι έλεγχοι, να δούμε ποια κτίρια είναι τρωτά, και εκείνα που θα κλείσουν δρόμους και όλα αυτά για να δουλέψουν και τα νοσοκομεία θα πρέπει να γίνουν από τώρα κάποιες επεμβάσεις. Και πρέπει να υπάρχει πίεση για αυτό το πράγμα. Χωρίς την πίεση δεν νομίζω να μπορεί να γίνει κάτι. Νομίζω με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας κινητοποιήσω λίγο την αντισεισμική σας συνείδηση, και όσοι βρίσκεστε σε χώρους όπου βλέπετε ότι κάποια πράγματα καταστρατηγούνται, έτσι μέσα από αυτά όλα με τα αυθαίρετα κτλ. Για να μην καταλήξουμε να έχουμε τη μισή πόλη αυθαίρετη, θα πρέπει όλοι μας να παρεμβαίνουμε για να δημιουργηθεί αντισεισμική συνείδηση στην πόλη και να αυστηροποιηθούν τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας. Σας ευχαριστώ.